Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε από την τροχαία Βόλου αμέσως μετά το θανατηφόρο δυστύχημα στον περιφερειακό δρόμο ο 33χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, στον οδηγό έγινε αιμοληψία και λήψη ούρων προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή αν υπήρχαν στον οργανισμό του άλλες χημικές ουσίες την ώρα της παράσυρσης του δικύκλου στο οποίο επέβαινε ο άτυχος Χρήστος Περδικούλης. Το προχθεσινό τροχαίο το δυστύχημα έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Ο έμπειρος εκπαιδευτής οδηγών Βασίλης Καλίας υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των αποστάσεων μεταξύ των οχημάτων που κινούνται στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Είναι κλασικό φαινόμενο το ότι θέλουμε να κολλήσουμε στον μπροστινό μας, δεν έχουμε μηδενική και τη στιγμή οδική ενσυναίσθηση για το όχημα που προηγείται, την ευπαθή αυτή η ομάδα, το δικυκλιστή, ο οποίος μάλιστα έχει και καλύτερες επιδόσεις από τις δικές μας, καλύτερη επιτάχυση, καλύτερη επιβράδυνση, παύλα κινητοποίηση. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να τηρηθεί μια μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας, αν θέλετε κιόλας να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο γεγονός, να τηρηθεί μια μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας. Ίσως υπήρχε διαφορετική απόφαση μεταξύ των δύο οδηγών. Ο ένας προφανώς αποφάσισε να σταματήσει, να κινητοποιηθεί, ο άλλος όχι. Προφανώς θα έπρεπε ο δεύτερος, αν, επαναλαμβάνω, αν είναι έτσι τα πράγματα, να έχει πρώτα επεξεργαστεί το μη τυχόν και, και να αφήσει μια απόσταση ασφαλείας για το μη τυχόν και μου ακινητοποιηθεί ο δικυκλιστής. Ο κύριος Καλίας επεσήμανε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της άνοιξης οι οδηγοί κινούνται με μεγαλύτερη ένταση και με αυξημένες ταχύτητες. Παρατηρούμε αυτό το διάστημα οδηγούς οι οποίοι οδηγούν σε ένταση, οδηγούν γρήγορα. Πολλές φορές έχουμε αλλαγές στις θερμοκρασίες της ημέρας, ξεκινάμε με μπουφάν ή βαρύ οπλισμό και καταλήγουμε μετά με κοντομάνικο. Θέλουμε να τρέξουμε γρήγορα να μπει αέρα στο αυτοκίνητό μας. Γενικότερα υπάρχει μια ένταση. Ο 33χρονος οδηγός του μοιραίου γεωταχή αυτοκινήτου έχει αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος. Ωστόσο, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα αν εντοπιστεί αλκοόλ στον οργανισμό του. Χθες οδηγήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρτικής έρευνας με σκοπό να διερευνηθεί εάν τελέστηκε το αδίκημα της οδήγησης υπό την επίρρεια μέθης από την οποία προέκυψε και θάνατος. Το συγκεκριμένο αδίκημα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Επίσης θα εξεταστεί εάν συντελέστηκε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Στο πλαίσιο της δικογραφίας που συντάσσεται, θα συμπεριληφθεί και το αποτέλεσμα της αιματολογικής εξέτασης του 33χρονου για να διαπιστωθεί κατά πόσο οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Παράλληλα, θα ζητηθεί και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του 50χρονου πατέρα δύο ενήλικων παιδιών. Ο 33χρονος θα κληθεί από τον ανακριτή για να απολογηθεί, ενώ χθες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν έδωσε κάποια εξήγηση για το συμβάν στις δικαστικές αρχές.